επιτρέψτε μου, πριν από λίγο ανακοινώθηκε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον κύριο Πνευματικό εκτός εκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και θα ήθελα ένα σχολείο σας. Too little, too late, που λένε οι Αγγλοσάξονες στο Ευκλείδη. Πολύ αργά. Τον έθεσε εκτός μετά τη δική μου τοποθέτηση χθες το βράδυ και τη δική μας συνέντευξη τύπου σήμερα. Τον έθεσε εκτός ακριβώς επειδή φανέρωσε το κρυφό του σχέδιο. Δεν αρκεί λοιπόν που τον έθεσε εκτός, εγώ τον προκαλώ να έρθει σε μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση, οι δυο μας, για να συζητήσουμε το σχέδιό μας για την υγεία. Για να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του και να μας πει ποιο είναι το πραγματικό του πρόγραμμα. Τώρα, κύριε Ατζολέτο, εγώ θέλω για άλλη μια φορά να σας πω ότι οι μάσκες έπεσαν. Εμείς, στην πρόκληση όλης της προηγούμενης περίοδου της προεκλογικής μέχρι τις 21 του Μάη, απαντήσαμε ζητώντας ανοιχτά τόσο εγώ όσο ο κ. Μητσοτάκης να πάμε μαζί. Είτε στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να συζητήσουμε ανοιχτά τα προγράμματά μας. Αρνήθηκε να το κάνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να θέσουμε υπό αμφισβήτηση. Έχουμε δώσει πλήρη κοστολόγηση, την έχουμε διανύμει, έχουμε κάνει 50 ράκια το πρόγραμμά μας. Αν θέλει κάποιος να το αμφισβητήσει, έχει τη δυνατότητα. Να πει δηλαδή ότι, αδελφέ, δεν είναι 1,3 δις η μείωση του ΦΠΑ, είναι 4 δις, όπως είπε ψευδώς ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν σε οποιοδήποτε δημόσιο ανεξάρτητο φορέα να το κοστολογήσει. Εμείς, κυρία Τζολέτο, μέχρι και το τελευταίο ευρώ μάθαμε να γνωρίζουμε και να λογαριάζουμε για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.